Καλημέρα σας. Είμαστε καλά. Έχετε την ευχή του Αγίου Χαραλάμπους πρώτα-πρώτα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ. Πάτερ Δημήτρη, επειδή σας παρακολουθώ πολλά χρόνια, είσαι ένας άνθρωπος πολύ ενεργητικός. Βεβαίως συμμετέχετε στα όργανα της Μητρόπολης, αλλά δεν έχει μόνο αυτό σημασία. Είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά και χαίρομαι ιδιαίτερα που στην πόλη μας υπάρχουν ιερείς σαν και εσάς, που δίνουν πραγματικά πολύ μεγάλο έργο σε αυτό το πνευματικό σας έργο και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω πραγματικά να μου πείτε γιατί είναι πολιούχος καταρχάς ο Άγιος Χαράλαμπας. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας τα πω αφού θα πω λίγα λόγια πρώτα για την ζωή του Αγίου Χαραλάμπους. Ναι. Και μετά θα μπω σε αυτό το που με ρωτήσετε. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με βγάλετε σήμερα στον αέρα για να σας πω λίγα λόγια για τον προστάτη και πολιούχο της πόλεως μας, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Θαυματουργό, τον οποίο εγώ διακονώ περίπου 50 χρόνια με τη βοήθεια του Θεού και με την ανοχή του Αγίου και του οποίου τη μνήμη γιορτάζομαι αύριο βράδυ και μεθαύριο την Τετάρτη. Ο Άγιος Χαράλαμπος έζησε κατά τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα σε μια εποχή που ο χριστιανομάχος αυτοκράτορας Εβίρος και ο άρχοντας Λουκιανός έτρεφαν μίσος άσβεστο εναντίον των χριστιανών, τους οποίους συνελάμβαναν και τους υπέβαλαν σε απάνθρωπα βασανιστήρια. Εκείνη την εποχή ζούσε σε μια πόλη της Μικράς Ασίας, την Μαγνησία, ένας ευσεβής ιερέας, ο μετέπειτα Άγιος Χαράλαμπος, που ήταν ονομαστός σε όλη την περιοχή για τις καλοσύνες του και για την αγάπη προς τους συνανθρώπους του και ακόμη για την ακλόνητη πίστη στον Ιησού Χριστό, τον μόνον αληθινό Θεό. Η θεόπνευστη διδασκαλία του Χαραλάμπους είχε αγαθά αποτελέσματα. Πολλοί ειδωλολάτρες μετανοούσαν και εγκατέλειπαν τους ειδωλολάτρες, βαπτιζόταν και γινόταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Όταν πληροφορήθηκε ο σκληρός άρχοντας του τόπου Λουκιανός ότι ο Χαράλαμπος με την διδασκαλία του κατορθώνει να εχμαλωτίζει ειδωλολάτρες και να τους μεταφέρει από το πνευματικό σκοτάδι στο φως της αλήθειας και ακολουθούν πλέον όχι τους ψεύτικους θεούς αλλά ακολουθούν τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, διέταξε να τον φέρουν μπροστά του και του υπέδειξαν να συμμορφωθεί με τους θεούς των ειδώλων και όχι με τον ανύπαρκτο κατά την κρίση του Λουκιανού Θεό, τον οποίον κήρυτε ο Χαράλαμπος. Ο Χαράλαμπος παρά τα γυρατιά του όταν άκουσε αυτή την σύσταση του Λουκιανού στάθηκε μπροστά του μπροστά στον ηγεμόνα της Μαγνησίας και του είπε: «Έκρινες, άρχοντά μου, λάθος νομίζοντας ότι ένας γέροντας ιερέας των χριστιανών σε ηλικία 113 χρόνων να φοβηθεί από τις απειλές και τα βασανιστήρια ή και από το μαρτυρικό ακόμα θάνατο». Στα θαραλέα και γεμάτα πίστη αυτά λόγια του Χαραλάμπους, ακόμα πιο θυμωμένος ο Λουκιανός αποκρίθηκε και είπε στον Χαράλαμπο: «Άφησε την πολυλογία, γέροντα, και κοίταξε το συμφέρον σου και προσκύνησε τους θεούς μας». Και ο Άγιος του ξαναπάντησε: «Θα δεχθώ να υποφέρω μέχρι τέλους για τον Χριστό, γιατί έτσι θα κληρονομήσω την αιώνια ζωή και τα αγαθά του Παραδείσου. Δεν θα κάνω υπακοή στα λόγια σου, αλλά θα κάνω υπακοή στα λόγια του Θεού, που λένε ο υπομείνασης τέλος πιστός εννοείται στο Θεό, ούτως σωθήσετε». Μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του, ο Χαράλαμπος ήταν αφοσιωμένος στο θέλημα του Θεού και στην αγάπη στον πάσχοντα άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Θεός τον βράβευσε με το φωτοστέφανο και τον έκανε θαυματουργό. Τα θαύματά του είναι πολλά.
εκοιμήθη σε ηλικία 113 ετών. Η πόλη μας, έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα που με ρωτήσατε, γιατί είναι πολιούχος ο Άγιος Χαράλαμπος στην πόλη μας. Η πόλη μας λοιπόν, η νύμφη του Αμβρακικού κόλπου, έχει το προνόμιο και την από Θεού ευλογία να έχει προστάτη και πολιούχο το ναό που φέρει το όνομά του. Είναι κτίσμα των αρχών του 17ου αιώνα. Φημίζεται για το ξυλόγλυπτο και επίχρυσο τέμπλο που είναι έργο καλλιτεχνικό ανεκτίμητης αξίας του έτους 1927 κατασκευασμένο από υπηρώτη καλλιτέχνη και σκαλιστή. Λόγω του ξυλογλύπτου τέμπλου που συμβολίζει την Άμπελο, ο ναός έχει χαρακτηριστεί νέο κλασικό διατηρηταίο μνημείο. Το 1981 με πρόταση έτοιμα του τότε Μητροπολιτικού Συμβουλίου, Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και με το ενδιαφέρον του τότε Μητροπολίτου κυρού Μελετίου, έγινε συντήρηση από τον ειδικό συντηρητή Νικόλαο Ηλιάδη, τον οποίο υπέδειξε ως κατάλληλο το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Ο Άγιος Χαράλαμπος ανέκαθεν ήταν Μητροπολιτικός Ναός, όμως από το έτος 1854 και εντεύθεν είναι και πολιούχος. Γιατί? Διότι θεράπευσε τον Περβεζάνικο λαό από την Πανόλη μια αρρώστια μεταδοτική και θανατηφόρα. Μπροστά σε αυτήν την δοκιμασία η εκκλησιαστική ηγεσία της τότε εποχής. Μιλάμε για το έτος 1854, η οποία πάντοτε προστατεί η Εκκλησία για την σωτηρία του λαού, μετέβει στα μετέωρα και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου, όπου φυλασσόταν και φυλάσσεται ακόμα και σήμερα η κάρα του Αγίου Χαραλάμπους και την μετέφεραν στην Πρέβεζα. Στον Άγιο Χαράλαμπο έγινε αγρυπνία, όπου συμμετείχαν ο Επίσκοπος μαζί με τον Ιερό Κλήρο και σύσσωμος ο πονεμένος λαός της πόλεως μας. Μετά αφού ξημέρωσε, αγρυπνία σημαίνει λειτουργία όλη τη νύχτα, από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Αφού ξημέρωσε λοιπόν η μέρα του Θεού, έγινε λιτανία στους δρόμους της τότε μικρής πόλεως Πρεβέζης. Οι παρακλήσεις των πιστών, οι δεήσεις των λειτουργών του υψίστου, δεν άφησαν ασυγκίνητο τον Άγιο Χαράλαμπο. Η επέμβαση του Αγίου Χαραλάμπους, ολοφάνερη, το θαύμα έγινε την ίδια μέρα κιόλας. Η Πανόλη σταμάτησε, θεραπεύτηκε. Θαύμα, θαύμα, φώναζαν οι άνθρωποι. Και οι εχθροί της πίστεως το ομολόγησαν αυτό λέγοντας «Να ο Θεός της αλήθειας, ο Θεός των Ραγιάδων είναι ζωντανός». Έκτοτε ο πρεβεζάνικος λαός της πόλεως μας από ευγνωμοσύνη ανακήρυξε τον Άγιο Χαράλαμπο προστάτη και πολιούχου της. Την γιορτή του πολιούχου μας την γιορτάζουμε στις 10 Φεβρουαρίου, κάθε χρόνο με κάθε λαμπρότητα. Φέτος στην πανήγυρη του πολιούχου θα συμμετέχουν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Διδημοτήχου και Οραστιάδος, κύριος Δαμασχηνός, ο Πειραιός, κύριος Σεραφείμ και ο δικός μας ο Μητροπολίτης κύριος Χρυσόστομος. Προς τιμήν της μεγάλης αυτής πανηγύρεως και εορτής, αύριο το βράδυ, Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου, 6:30 το απόγευμα, θα ψαλεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, μεθαύριο την Τετάρτη, 7 η ώρα το πρωί, θα αρχίσει όρθρος και γύρω στις 8:30 το πρωί η Θεία Λειτουργία στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδημοτήχου και Ορεστιάδος κύριος Δαμασχηνός. Στις 10:45 περίπου θα γίνει με κάθε λαμπρότητα η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος στην πόλη όπως γίνεται κάθε χρόνο. Όλους τους Αγίους τους έχουμε ανάγκη. Περισσότερο όμως εμείς, ο πρεβεζάνικος λαός, έχουμε ανάγκη τον προστάτη, πολιούχο και θαυματουργό Άγιο Χαράλαμπο. Όπως τότε,
το έτος 1854 που μάστιζε τον λαό μας η σωματική πανόλη, έτσι και σήμερα την ζωή μας την ταλαιπωρεί η πνευματική πανόλη, δηλαδή η ψυχική και οικονομική κρίση, η οποία είναι χειρότερη από την πανόλη της παλιάς εκείνης εποχής. Χρέος μας είναι να οικοδομήσουμε το σπίτι της ζωής μας όχι στην άμμο, αλλά πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Εκεί την θεμελίωσε ο Άγιος Χαράλαμπος. Ας τον μιμηθούμε με αυτές τις λίγες σκέψεις. Χαιρετώ πατρικά τον πρεβεζάνικο λαό και του εύχομαι ότι το καλύτερο στη ζωή του. Χρόνια πολλά σε όλους. Είμαι πολύ πάτερ, νομίζω είναι πολύ, δεν σας διέκοψα, γιατί ο λόγος σας αυτός νομίζω είναι και ουσιαστικός, να τον ακούσουν οι πιστοί και να προσέλθουν αύριο το βράδυ στον κατανοητικό εσπερινό. Τους καλούμε όλους. Να είστε καλά, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, πατέρ, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ.